Λοιπόν, επιστρέψαμε. Γιώργος Πιέρος. Γιώργος Κουβαράς, μέχρι τέλους. Λοιπόν, με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο θα πάμε, όπως σας είπαμε, τον τέος επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Αβραμόπουλο, τι κάνετε? Είστε καλησπέρα. Καλά. Καλησπέρα κύριε Κουβαρά, κύριε Πιέρο και σε όσους φίλους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, γιατί έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε με την εμπειρία που έχετε την ευρωπαϊκή. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε όλο αυτό το παιχνίδι το οποίο παίζεται το τελευταίο διάστημα με τα εμβόλια, γιατί έχω την αίσθηση ότι πέρα από την πραγματικότητα ζούμε και ένα παιχνίδι που έχει και αρκετά έτσι έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Η Ευρώπη φαίνεται να μείνει πίσω, δηλαδή παρακολουθούμε με τα κιάλια την Βρετανία, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια είναι η άποψή σας, γιατί έτσι αυτή η στέρηση της Ευρώπης στο θέμα των εμβολιασμών? Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι οι τρεις χώρες που αναφέρατε, το Ισραήλ, ναι, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, προφανώς. Πάμε τώρα όμως στην ουσία της ερώτησης. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά στο ξεκίνημα αυτής της κρίσεως. Επήλθε εσωτερική σύγχυση και αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό, αγαπητοί μου φίλοι, στο γεγονός, γιατί εδώ θα μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου, ότι ναι, μεν μιλάμε για Ευρώπη, για Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αλλά πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι μιλάμε για 27 διαφορετικά κράτη με 27 διαφορετικές πολιτικές. Για να μπορέσει κανείς να βάλει το τραπέζι γύρω και τα 27 αυτά κράτη και να συνοηθούν, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Σας μιλάω από την εμπειρία μου όταν είχα να διαχειριστώ τη μεταναστευτική κρίση και, ναι, και τις πρώτες τρομοκρατικές ενέργειες, γιατί αυτά ήταν θέματα του χαρτοφυλακίου μου, ναι, στο ξεκίνημα της θητείας μου, που δεν υπήρχε ούτε μεταναστευτική πολιτική, ούτε πολιτική ασφάλειας. Σας διαβεβαιώνω ότι ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, διότι εκεί έβλεπα να προσκρούει στην αποκαλούμενη εσωτερική εθνική πολιτική το ευρωπαϊκό συμφέρον και η ευρωπαϊκή πολιτική. Το ίδιο φάνηκε και τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό και κάποιες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολούθησαν παράλληλα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει ήδη υιοθετηθεί και το δικό τους δρόμο. Δηλαδή προσφεύγουν στην αγορά, προμηθεύονται επιπλέον εμβόλια για τους πολίτες τους. Αυτό δε που απεκλείθη εμβολιαστικός εθνικισμός, ναι, είναι αλήθεια. Αλλά δεν βοηθάει την Ευρώπη στο να χαράξει και να υιοθετήσει μια πιο ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Εδώ βέβαια υπάρχουν και ευθύνες και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς που, όπως είπα πρωτήτερα, δεν κινήθηκαν νωρίτερα, ασκώντας και πίεση στα κρατημέλη ώστε από κοινού πλέον να αντιμετωπίσουν την κρίση. Η Ελλάδα πολύ ορθά αμέσως ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προμηθειών Εμβολίων. Πρέπει να σας πω, και μου δίνει την ευκαιρία η ερώτηση, ότι το 2009, που πάλι είχαμε πανδημία, ναι, απλώς είμαστε λίγο πιο τυχεροί τότε, γιατί είχε βρεθεί το φάρμακο, το περίφημο Ταμιφλού, και αργότερα βρέθηκε το εμβόλιο, τότε η Ελλάδα, θυμάμαι γιατί είχα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε προτείνει ένα κεντρικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις προμήθειες των εμβολίων. Παρατήρησα λοιπόν ότι οι περισσότερες εκ των ευρωπαϊκών χωρών, με το που άκουσαν αυτή την πρόταση, έφυγαν από την πίσω πόρτα. Γιατί? Nice. Διότι αυτό τους επέβαλε το δικό τους συμφέρον, και το εθνικό και το οικονομικό. Τότε εμείς τι κάναμε? Κάναμε αυτό που κάνει το Ισραήλ σήμερα. Τώρα όμως η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Διότι είναι θέμα συνέπειας και η Ελλάδα επιδεικνύει συνέπεια σε οτιδήποτε είναι ευρωπαϊκό. Πάντως οι καθυστερήσεις είναι καθυστερήσεις, ναι, και φοβάμαι ότι η έλλειψη εμβολίων θα φέρει όλες τις χώρες μπροστά σε μεγάλες δυσκολίες. Και μην παίρνουμε σαν παράδειγμα τώρα την Μεγάλη Βρετανία και το Ισραήλ, όπως είπα, και την Αμερική, γιατί έχουν την δικιά τους αυτό. Ναι, αλλά ξέρετε, επειδή οι ανταγωνιστές μας είναι συγκεκριμένοι και οι σύμμαχοί μας βέβαια πολλοί από αυτούς, αλλά επειδή η επόμενη μέρα στην οικονομία εξαρτάται πάρα πολύ από το πόσο γρήγορα θα βγεις από την πανδημία, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη με τα εμβόλια είναι κάτι που η Ευρώπη θα το βρει μπροστά της την επόμενη μέρα και στο θέμα της οικονομίας. Δηλαδή, όσο πιο αργά βγεις από αυτή την κρίση που τα εμβόλια σε βγάζουν, τόσο πιο δύσκολη θα είναι η επόμενη μέρα. Και πόσο μπορεί να αντέξει ο ευρωπαϊκός κορβανάς, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, στο να βοηθάει τις χώρες που θέλουν κάτω από μεγάλη πίεση αυτόν τον καιρό? Όλα αυτά έχουν ημερομηνία λήξεως. Ναι. Και πολύ σωστά το επισημαίνετε.
ότι η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για την Ευρώπη αλλά και για πολλά από τα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα δε, και αυτό αφορά σε εμάς και σε όσους αυτή τη στιγμή μας ακούν και νοιάζονται για την Ελλάδα, τα πράγματα ναι μεν είναι υπό έλεγχο, αλλά εξακολουθούν να είναι και δύσκολα, γιατί ο Ευρωπαϊκός Νότος βρέθηκε, αγαπητοί μου φίλοι, αδύναμος μπροστά σε αυτήν την υγειονομική κρίση. Γιατί η αιτία είναι η οικονομική κρίση, η οποία αποδυνάμωσε τα υγειονομικά συστήματα του Ευρωπαϊκού Νότου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ευρωπαϊκός Βορράς δεν έχει πρόβλημα για μεθ, παραδείγματος χάρη. Ναι, σωστά. Για να ενισχύσει τα υγειονομικά συστήματα. Εδώ εμείς, και όχι μόνο εμείς, και άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, κυρίως την περίοδο του 2010 και μετά, δεχτήκαμε μεγάλη πίεση να μην προχωρούμε. Κύριε Βραμόπουλε, να απολύουμε κόσμο. Αποδυναμώθηκε λοιπόν το υγειονομικό συστήμα. Ωραία. Το ευρωπαϊκό το καταλαβαίνουμε και εκεί έχετε μια τεράστια εμπειρία την οποία μας μεταφέρετε. Έχετε όμως και μια εμπειρία από το Υπουργείο Υγείας. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή πάντα κάνουμε και συγκρίσεις με τους άλλους. Εδώ η διαχείριση της πανδημίας, ειδικά σε αυτήν τη φάση, πώς σας φαίνεται με δεδομένο ότι υπάρχει ένα παράδοξο, τουλάχιστον όπως περιγράφεται από επιστήμονες όπως ο κύριος Παυλάκης, ότι κάνουμε ανοίγματα την ώρα που αυξάνονται τα κρούσματα. Πώς το βλέπετε? Δεν θα υποκαταστήσω ούτε τους επιστήμονες, ούτε όμως και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Μπορώ όμως να σας πω την εμπειρία μου από την εποχή που είχα διαχειριστεί μια πανδημία και πρέπει να σας πω ότι σήμερα το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση γενικότερα πραγματικά κάνει αυτό το οποίο θεωρεί σωστό κάτω από τις συνθήκες που πριν από λίγο περιγράψαμε. Δεν είναι αυτόνομες οι πολιτικές για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας που έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Χρειάζεται η διεθνή συνεργασία, χρειάζεται η συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και βεβαίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είδαμε από την κουβέντα που κάναμε μέχρι τώρα ότι αυτή η εσωτερική συνεννόηση σε επίπεδο Ευρώπης πάσχει. Η Ελλάδα λοιπόν κάνει αυτό που θεωρεί σωστό. Επιχειρεί να καλύψει τα κενά, κυρίως την προμήθεια εμβολίων, να οργανώσει κατά έναν υποδειγματικό τρόπο τους εμβολιασμούς, έτσι ώστε να ανέβει ο δείκτης ανοσίας ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Αυτό θα εξηγεί για ποιο λόγο μπορεί να ανοίξει και πάλι η αγορά. Το ότι η αγορά αυτή τη στιγμή υποφέρει δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εδώ όμως συνδυάζεται η επιστημονική γνώση και η εισήγηση με την πολιτική βούληση. Και εκτιμώ ότι κάτω από τις σημερινές συνθήκες γίνεται ό,τι το καλύτερο, έτσι ώστε να λειτουργήσει η οικονομία, χωρίς όμως να παραγνωρίζουμε και το γεγονός από την άλλη πλευρά ότι η προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Και εδώ πάμε, αγαπητοί μου φίλοι, στο πώς συμπεριφερόμαστε όλοι εμείς. Το έχουν πει και άλλοι πριν από μένα. Η ατομική ευθύνη είναι μεγάλη υπόθεση. Θα σας πω όμως και δική μου άποψη. Πιστεύω ότι σταδιακά πρέπει να ανοίξει η αγορά, μεταθέτοντας ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για την εύρυθμη λειτουργία κάτω από τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες και στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στους ίδιους τους πολίτες. Η πολιτεία έχει κάνει το χρέος της και οι πολίτες οφείλουν να κάνουν το δικό τους χρέος. Εξάλλου και οι δύο συγκλίνουν στον ίδιο στόχο, πώς θα προστατευτεί η ατομική και η συλλογική υγεία. Να σας πω τώρα, για να πάμε λίγο στην επίσκεψη Μητσοτάκη στη Λιβύη, επειδή έχετε και την εμπειρία έτσι, των διεθνών θεμάτων και της εξωτερικής πολιτικής. Θεωρείτε ότι καταρχάς η ελληνική κυβέρνηση στο θέμα της Λιβύης έπαιξε από την αρχή σωστά το παιχνίδι ή ενδεχομένως έκανε τη λάθος επιλογή στην αρχή και τώρα τρέχουμε να τη διορθώσουμε? Ξέρετε, στην πολιτική, στην διπλωματία είναι πολύ σημαντικός ο ιστορικός παράγοντας να ξέρεις τι έγινε και να μπορεί να αξιολογήσει αν έγινε σωστά ή όχι. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή πολύ ορθά ο Πρωθυπουργός επέλεξε αυτό το ταξίδι στην Λιβύη. Τώρα που μιλάμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κάνει και κοινές δηλώσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, η Λιβύη είναι πολύ κοντινή χώρα σε εμάς. Εμείς οφείλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με τη Λιβύη. Και πολύ ορθά ανοίγουμε και πάλι την πρεσβεία μας εκεί. Το κάνουν και άλλες χώρες. Πρέπει να σας πω ότι εκεί που πραγματικά μια χώρα έχει επιδείξει μια πολύ σωστή πολιτική σε σχέση με τη Λιβύη είναι η Ιταλία. Το γνωρίζω, διότι κατά τη διάρκεια της περίοδου που ήμουν επίτροπος
Είχαμε σχέσεις με τη Λιβύη και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είχα μεταβεί και στην Τρίπολη, όπου είχα συναντήσει και τους ηγέτες τόσο της επίσημης Λιβύης όσο και της άλλης πλευράς. Η Λιβύη είναι μια πολύ δύσκολη χώρα. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε τον κατεξοχήν επίσημο συνομιλητή. Πίσω από την κυβέρνηση Λιβύης είναι 150 φυλές, ναι, οι οποίες κυριολεκτικά σκοτώνονται μεταξύ τους. Όπως επίσης η Λιβύη εξακολουθεί να παραμένει ο παράδεισος για τους διακινητές, διότι δεν έχει σύνορα. Τα σύνορα είναι μέσα στην έρημο. Μετά τα όσα συνέβησαν όμως, η Λιβύη δεν πάβει από το να αποτελεί για το μέλλον έναν προορισμό και για επενδύσεις και για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες και για να μπορέσουμε να έχουμε μία ακόμα πηγή από την οποία θα μπορούμε να εισάγουμε πετρέλαιο. Βέβαια, προϋπόθεση είναι η σταθεροποίηση της Λιβύης. Η Ελλάδα λοιπόν, μέσα από αυτήν τη νέα πολιτική της, δεν στοχεύει μονάχα στο να αξιοποιήσει τις σχέσεις της Λιβύης. Είναι στοχεύει και σε κάτι άλλο, στο να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας και για τη Λιβύη και για την ευρύτερη περιοχή. Τώρα, αυτά όλα είναι κατανοητά, αλλά με το τουρκολιβικό μνημόνιο τι μπορεί να γίνει τώρα, μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας. Οι Λιβύοι έχουν ξεκάθαρη θέση σε αυτό και το είχε πρόσφατα πει και ο καινούργιος πρόεδρός τους. Αυτό όμως το τουρκολιβικό σύμφωνο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν υπεγράφει αυτή η συμφωνία ανάμεσα στην Λιβύη και στην Τουρκία, υπεγράφει με την μισή Λιβύη. Η υπόλοιπη Λιβύη δεν είχε συμφωνήσει. Ναι. Και όπως σας είπα πρωτήτερα, δεν μιλάμε για δύο αντιμαχόμενες πλευρές μέσα στη Λιβύη. Μιλάμε και για 150 φυλές στα νότια της Λιβύης που ακόμα δεν έχουν καταφέρει να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Συνεπώς, το τουρκολιβικό σύμφωνο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτό είναι η αλήθεια. Τώρα, η ελληνική αποστολή είμαι βέβαιος ότι θα θέσει το θέμα στην λιβική πλευρά. Γιατί? Γιατί πρέπει να σας πω, πριν ακόμα υπογράψει η Λιβύη με την Τουρκία, ναι, είχε προηγηθεί ήδη από το 2006 συνεννόηση Ελλάδος-Λιβύης για την υπογραφή ενός τέτοιου συμφώνου οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Αυτό μπορεί να επικαιροποιηθεί. Mm-hmm. Καταλαβαίνω. Μπορεί η Τουρκία να υπογράφει με τη Λιβύη και η Ελλάδα, που είναι και πιο κοντά στη Λιβύη, δεν μπορεί να το κάνει. Να πάμε λίγο στην Τουρκία. Μιας και συζητάμε για το τουρκολιβικό μνημόνιο με βάση το τι συμβαίνει εκεί. Εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο εσωτερικό της Τουρκίας μετά από μια κοινή επιστολή απόστατων που μάλιστα φαίνεται ότι προξένησε και την οργή Ερντογάν αναφορικά με τη συνθήκη του Μοντρέ. Και στέκομαι στο κομμάτι του αναθεωρητισμού για να πω έτσι γενικά ότι ουσιαστικά είναι το πέρασμα. Εδώ θέλουν να δούμε μια συνθήκη που είναι το πέρασμα από τη Μεσόγειο στη Μαύρη Θάλασσα και που θεωρητικά έχει κλείσει από το 1936. Σωστά. Αυτά είναι υποσυζήτηση τώρα. Θα τα βάλουμε κάτω. Οι συνθήκες δεν αλλάζουν επειδή το θέλει ο ένας και ο άλλος. Παραδείγματος χάρη, η συνθήκη της Λοζάνης, για να αλλάξει, αναφέρομαι καταρχήν στη Λοζάνη, θα πρέπει να συνεννοηθούν οι χώρες που είχαν συνυπογράψει αυτή τη συνθήκη στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου η Τουρκία είχε παίξει με την λάθος πλευρά της ιστορίας, είχε ιτηθεί και υπέστη τις συνέπειες. Ναι. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι και η Ιαπωνία. Οι συνθήκες αυτές αλλάζουν με δύο τρόπους. Ή μετά από συμφωνία των χωρών που την είχαν συνυπογράψει, ή, λυπάμαι που θα το πω, με πόλεμο. Ναι. Και το δεύτερο, βεβαίως, αποκλείεται, δεν τίθεται λοιπόν τέτοιο ζήτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνθήκη του Μοντρέ, αυτήν την επανέφερε η επιστολή που απίφθηναν οι πρώην ναύαρχοι στην ηγεσία της Τουρκίας. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζουμε, και εμείς, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα διπλωματικά και τα ιστορικά πολλές φορές ξεφεύγουν, διότι κυριαρχεί η τρέχουσα επικαιρότητα. Η συνθήκη αυτή λοιπόν, σε συνδυασμό όμως με τη συνθήκη της Λοζάνης, θεωρούνται, έχει σημασία να το επισημάνουμε αυτό, οι ιδρυτικές πράξεις της τουρκικής δημοκρατίας. Η τουρκική δημοκρατία, η σύγχρονη τουρκική δημοκρατία, στηρίζεται σε αυτές τις δύο πράξεις. Και οι συνθήκες με τις οποίες κατοχυρώθηκε η πλήρης ανεξαρτησία της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους κυριαρχίας τουρκικού κράτους, στα στενά, η συνθήκη του Μοντρέ, αφορά άμεσα και την Ελλάδα. Ναι. Καθώς επηρεάζει και το καθεστώς των ελληνικών νησιών του, αν θυμάμαι καλά, του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου και είναι συμβαλόμενο μέρος αυτής. Η συνθήκη λοιπόν του Μοντρέ, ή αλλιώς όπως λέγεται η συνθήκη για το καθεστώς των στενών, πράγματι όπως θυμήσατε πρωτήτερα, υπεγράφει το 1936 στο Μοντρέ στην Ελβετία. Με τη συνθήκη λοιπόν αυτή
παραχωρήθηκε στην Τουρκία ο πλήρης έλεγχος πάνω στα στενά. Της δόθηκε δε το δικαίωμα να διατηρεί σε αυτά στρατιωτικές δυνάμεις, καταργώντας αυτούς τους περιορισμούς που είχε η συνθήκη του Ζάνης. Τώρα θα σας πω όμως κάτι άλλο. Διαμαρτύρονται το τελευταίο καιρό κάποιοι στην Τουρκία ότι η Ελλάδα έχει εξοπλίσει τα νησιά της. Ναι. Και πολύ ορθά έχει κάνει. Με το ίδιο δικαίωμα λοιπόν που η συνθήκη του Μοντρέ επιτρέπει την αναθεώρηση, αν θέλετε, της συνθήκης του Ζάνης για τα στενά, το δικαίωμα αυτό το έχει και η Ελλάδα. Να μπορεί δηλαδή να προστατεύσει τα νησιά της. Επειδή λοιπόν πολλής λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό, θα ήθελα εδώ να σας θυμίσω κάτι. Το οποίο δεν το είπε Έλληνες. Το είπε ο... Τα θυμάμαι αυτά γιατί όπως ξέρετε ήμουν διπλωμάτης πριν πω στην πολιτική και τα μάθαμε στη Διπλωματική Ακαδημία. Η τουρκική κυβέρνηση λοιπόν τότε επανέλαβε τη θέση μέσω του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Ρουσδού Αράς λεγότανε, απευθυνόμενος τότε προς την τουρκική εθνοσυνέλευση, με την ευκαιρία τώρα της σύμβωσης του Μοντρέ, ανεγνώρισε ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανεπιφύλακτα το νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδος να εγκαταστήσει στρατεύματα στη Λίμνο και την Σαμοθράκη, με μια δήλωση του που έλεγε, αν θυμάμαι καλά, ότι οι διατάξεις που αφορούν σε αυτά τα νησιά, οι οποίες ανήκουν στη γειτονική μας και είχε χαρακτηρίσει μάλιστα φιλική χώρα Ελλάδα και είχαν αποστρατικοποιηθεί μετά τη Λοζάνη, κατ' εφαρμογή δηλαδή της Λοζάνης, επίσης καταργήθηκαν με τη νέα σύμβαση του Μοντρέ. Το είπε δηλαδή Τούρκος την εποχή εκείνη. Τώρα, ποιοι το επαναφέρουν το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών? Το βαθύ κράτος της Τουρκίας, το οποίο το τελευταίο καιρό έχει πάρει και λίγο τα πάνω του. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, για την φίλη, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Ερντογάν από τη μια μεριά έχει πίεση από τους γκιουλενιστές και από την άλλη πλευρά από τους εθνικιστές και μαλιστές. Αυτοί οι πρώην ναύαρχοι έχουν γαλουχηθεί στα νάματα της κεμαλικής φιλοσοφίας και ιδεολογίας και δεν κρύβουν ότι είναι εθνικιστές. Για μας λοιπόν οι περίπλοκες αυτές καταστάσεις θα πρέπει να μας ανησυχούν, διότι αν κυριαρχήσουν ή μεν ή δε, ή αν δεν συνετιστεί η σημερινή ηγεσία της Τουρκίας, φοβάμαι ότι θα είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη δυσκολία την οποία πρέπει να διαχειριστούμε. Άρα λέτε ότι το μετά τον Ερντογάν μπορεί να είναι πολύ χειρότερο από τον Ερντογάν, διότι μπορεί να είναι οι εθνικιστές. Και έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί είναι κάτι που δεν το επισημαίνουν πολλοί. Υπάρχει μια αίσθηση ότι ο Ερντογάν είναι, επειδή το έχει χάσει τελευταία όντως, είναι ότι είναι ό,τι χειρότερο. Ενώ αυτό που έρχεται πίσω από τον Ερντογάν είναι πολύ χειρότερο. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε εσείς πίσω από τον Ερντογάν είναι αυτό που μπορεί να γυρίσει και πίσω την Τουρκία. Ναι, βέβαια. Είναι αλήθεια όμως, και το είπατε και εσείς, ότι τον τελευταίο καιρό και προς έκπληξη πολλών, κυρίως κάποιων σαν και εμένα που γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση στην περιοχή γενικότερα, δεν μπορώ να εξηγήσω αυτήν την αλλαγή στον τρόπο σκέψης και γενικότερων στάσεων του που υιοθετεί ο κ. Ερντογάν. Διότι τα χρόνια που πέρασαν δεν είχαμε πρόβλημα. Σας θυμίζω ότι μέχρι το 2000. Έχει αυτός προβλήματα όμως τώρα. Πάει και σε εκλογές. Προβλήματα, ναι, εμείς όμως δεν είχαμε προβλήματα. Και θυμίζω, και σας μιλάω τώρα με την υπογενέστερη ιδιότητά μου του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Αμήνης, ότι δεν είχαμε ούτε θέματα αποστρατικοποίηση των νησιών, ούτε γκρίζες ζώνες. Το μόνο ζήτημα που υπήρχε, και πάνω εκεί η Ελλάδα δεν είχε ποτέ αντίρρηση να συζητήσει με την Τουρκία, είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και μάλιστα ειδικότερα της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Τα πράγματα περιεπλάκησαν τον τελευταίο καιρό. Και όπως είπα πριν, με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχει ξυπνήσει το βαθύ κράτος της Τουρκίας, το οποίο πλέον αρχίζει να υπερβαίνει, να ξεπερνάει και τον ίδιο τον Ερντογάν. Ναι. Από την άλλη μεριά, η πίεση που ασκούν οι εθνικιστές επάνω στον κύριο Ερντογάν, μην ξεχνάτε ότι ένας βασικός του σύμμαχος και συνεταίρος είναι ο Μπαχτσελή και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, τον εξωθεί σε στάσεις, δημόσιο λόγο και συμπεριφορές που εμάς τουλάχιστον ιδιαίτερα μας ενισχύουν. Αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνη της. Μπορεί η Ευρώπη να μην έχει ενιαία αμυντική και εξωτερική πολιτική, και αυτό να το ξέρει ο κόσμος, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι θα έρθουν γαλλικά καράβια να πολεμήσουν, να συμβεί τίποτα. Ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο και να μην χρειαστεί κανένας. Αλλά η Ευρώπη δεν έχει ούτε κοινή αμυντική, ούτε κοινή εξωτερική πολιτική. Κάθε χώρα έχει τη δικιά της εξωτερική πολιτική. Υπάρχει όμως ένα πέπλο προστασίας, και το νιώθουμε αυτό τον καιρό, από την στάση και την θέση που κρατάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά
και η διεθνής κοινότητα απέναντι στις μονομερείς προκλητικές κινήσεις της γειτονικής χώρας. Αν δεν υπήρχε και η ευρωπαϊκή ομπρέλα, έστω και έτσι, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα θα ήσαν τα πράγματα για μας. Κύριε Βραμόπουλε, γι' αυτό μην ακούω λοιπόν γκρίνια για την Ευρώπη και για τον ΝΑΤΟ. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτή τη στιγμή μας παρέχουν ένα μίνιμουμ επίπεδο ασφάλειας. Την άλλη μεριά και η Ελλάδα είναι σε ετοιμότητα, αν ποτέ προκύψει η ανάγκη να προασπίσει την κυριαρχία της, να το κάνει. Αλλά ευχηθούμε να μην φτάσουμε ποτέ εκεί. Να θέσουμε κάτι τελευταίο για να προλάβουμε. Το μεταναστευτικό μπαίνει μέσα στην εξίσωση των ελληνοτουρκικών, κατά την άποψή σας? Βεβαίως και μπαίνει. Διότι μην ξεχνάτε ότι η Ευρώπη έχει συνάψει μία συμφωνία, η οποία δεν είναι με βάση το διεθνές δίκαιο συμφωνία που περνάει και μέσα στη διαδικασία της επικύρωσης από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ήταν μια ιδέα που είχαμε το 2016 για να εγκατασταθεί συνεργασία Ευρώπης-Τουρκίας. Είναι η περίφημη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι την εφαρμογή της την είχα αναλάβει τότε ως επίτροπος. Και για αρκετά χρόνια αυτή η δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας με κάποιες υποχρεώσεις και από την μια και από την άλλη πλευρά λειτουργούσε και έφερε αποτελέσματα. Είχαν σταματήσει οι ροές. Τώρα λοιπόν που μετά τα γεγονότα του Εύρου βλέπουμε ότι η γειτονική χώρα αρχίζει και ανοίγει πόρτες, τότε άνοιξε μόνο τον Εύρο, γιατί ο Εύρος δεν συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας. Τώρα τελευταία όμως διαβάζουμε τις εφημερίδες ότι έχουν αρχίσει και κάποιες κινήσεις, ιδιαίτερα ενισχυτικές, προς τα νησιά. Ναι. Εδώ λοιπόν η ελληνική πλευρά δεν πρέπει να αρκεστεί μονάχα στο να εξηγεί την κατάσταση στην Ευρώπη, αλλά να αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες για τη συνέχιση ενός διαλόγου με την Τουρκία για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, θυμίζοντας ότι η ελληνική πλευρά έχει και το καπέλο το ευρωπαϊκό. Δηλαδή, ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο Σάκης, χρειαστεί να συνομιλήσει με τους γείτονες, δεν μιλάει μονάχα ως Έλληνας Υπουργός, αλλά και ως Ευρωπαίος Υπουργός, πάντοτε με σκοπό να την κάνει εφαρμογής, συνεπούς εφαρμογής, η δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας, που προβλέπει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα η Τουρκία να σταματήσει τις ροές και η Ευρώπη να συνεχίζει να βοηθάει οικονομικά την Τουρκία για να κρατάει στο εδαφός της τα κοντά 4 εκατομμύρια προσφύγων. Διότι πολλοί από αυτούς θέλουν να φύγουν και προορισμός τους είναι πάντα η Ευρώπη. Κάτι τελευταίο όμως. Μην ξεφύγει από την προσοχή μας. Όταν κλείσει αυτή η περιπέτεια που ζούμε παγκοσμίως με τον κορονοϊό, επειδή η πολιτισμένη Ευρώπη και ο πολιτισμένος δυτικός κόσμος έχουν αφήσει έξω από τα εμβολιαστικά προγράμματα την Αφρική, η Αφρική αυτή που μιλάμε έχει μόνο 2% κάλυψη, τότε όλοι αυτοί οι λαοί θα επιχειρήσουν να βρουν μια διέξοδο αναζητώντας νέους προορισμούς πιο ασφαλείς. Τι με ανησυχεί λοιπόν? Μήπως έχουμε νέο κύμα μεταναστευτικών ροών στο τέλος της προσφυγής, στο τέλος της κρίσεως με τον COVID, και τότε πάλι θα ανοίξουν οι γνωστοί διάδρομοι. Ο ένας διάδρομος είναι ήδη ανοιχτός. Είναι αυτό που λέγαμε πρωτήρα για τη Λιβύη. Η Λιβύη είναι ένα failed state, ένα κράτος που δεν υπάρχει. Ναι. Και είναι ο παράδεισος των διακινητών. Το επεσήμανα στο ξεκίνημα της κουβέντας μας. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι η Μέση Ανατολή. Τι θα κάνει λοιπόν η Τουρκία όταν δεχτεί αύριο το πρωί νέες ροές από τη Μέση Ανατολή, από την Αφρική, γιατί αυτοί είναι οι διάβλοι που έρχονται προς την πλευρά μας? Ή θα ανοίξει τα σύνορα ή θα απαιτήσει από την Ευρώπη μεγαλύτερη βοήθεια. Το θέμα είναι να το αντιμετωπίσουμε αυτό, να το προβλέψουμε, και αυτό δεν είναι ευθύνη μονάχα της Ελλάδας, δεν μπορεί μόνη της Ελλάδας. Είναι κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βραμόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία μαζί σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Λοιπόν,